Με υποσχέσεις από πλειοκτήτρια εταιρεία και πλήρωμα για άνετα και ασφαλή ταξίδια, ξεκίνησε τα δρομολόγια του το πλοιάριο Λευκάδα Παλάς. Τη φετινή χρονιά το νέο Τευκτοσκαρί φιλοδοξεί να εξυπηρετεί τους κατοίκους των Ιόνιων νησιών και τους επισκέπτες τους. Με αυτό το πλοίο καταφέραμε και πήραμε τη γραμμή που ενώνει τα Ιόνια νησιά. Πραγματικά είμαστε χαρούμενοι για αυτή την προσπάθειά μας, γιατί το Ιόνιο και τα Ιόνια νησιά χρειάζονται τέτοια πλοία για να ανεβάσουμε το επίπεδο της θαλάσσιας κουραζιέρας. Το ταξίδι μας είναι 12 ώρες. Βέβαια γίνεται 12 ώρες γιατί το πλοίο σταματάει σε όλα τα νησιά του Ιωνίου. Στο λιμάνι της Ζακύνθου πραγματοποιήθηκε αγιασμός στο Λευκάδα Παλάς από τον Μητροπολίτη Ζακύνθου Διονύσιο, παρουσία εκπροσώπων αρχών και φορέων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Οι παρευρισκόμενοι εξήραν την προσπάθεια της πλειοκτήτριας εταιρείας του κυρίου Κτενά σε σύντομες ομιλίες τους και ευχήθηκαν καλές θάλασσες. Δίνεται δύναμη στην επιχειρηματικότητα και εδώ είναι που πρέπει να στοχεύουμε στην επιχειρηματικότητα. Τα καράβια σας, ως όλες σας οι επιχειρήσεις σας, είναι πρωτοπόρες, είναι παράδειγμα προς μίμηση για να σας ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες. Βάσει προγράμματος, το Λευκάδα Παλάς θα αναχωρεί κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από το λιμάνι της Ζακύνθου στις 6.30 το πρωί, με προορισμό την Κέρκυρα και ενδιάμεσους σταθμούς την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, το Μεγανήσι, τη Λευκάδα και τους Παξούς. Το αντίστροφο δρομολόγιο με αφετηρία την Κέρκυρα και προορισμό της Ζάκυνθο θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.